Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα KitchLab. Σήμερα θα φτιάξουμε κεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτας. Αυτό το φανταστικό φαγητό που μόλις περάσεις από τη γειτονιά και κάποιος το φτιάχνει, το μυρίζεις κατευθείαν και ξέρεις πως είναι εκεί, θα είναι τα πιο ζουμερά κεφτεδάκια που έχετε δοκιμάσει. Και η σάλτσα ντομάτας πραγματικά θα απογειώσει τα κεφτεδάκια μας και θα σερβίρουν μαζί με φετούλα. Και πάμε πρώτα απ' όλα να ετοιμάσουμε τα κεφτεδάκια μας. Γιατί τα κεφτεδάκια τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Να σας πω ότι μπορείτε να πάρετε μισό κιμά, μισό μοσχαρίσιο, μισό χοιρινό, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Επειδή θα βάλουμε όλα αυτά τα πράγματα και επειδή τα κεφτεδάκια φτιάχνονται με τη φιλοσοφία που φτιάχνουμε στην Ελλάδα τα κεφτεδάκια και τα μπιφτέκια, και χοιρινό να πάρετε θα δουλέψει μια χαρά και ίσως να βγει και πιο γευστικό το κεφτεδάκι εφόσον βάλουμε χοιρινό κιμά. Οπότε, σε ένα μπολ χοιρινό κιμά, πάει μέσα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το κρεμμύδι. Ξέρω ότι σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν βάζουμε κρεμμύδι σε κεφτεδάκια πάντα, τι κάνουμε. Σοτάρουμε το κρεμμύδι μας και μετά το βάζουμε στο κιμά μας. Ισχύει. Αλλά σε αυτή τη συνταγή, επειδή τα μπιφτέκια μας θα βράσουν μέσα σε κόκκινη σάλτσα, μπορούμε και να μην το κάνουμε. Μπορούμε να το προσπεράσουμε. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι οπωσδήποτε να στραγγίξουμε το κρεμμύδι. Οπότε πάρετε έναν τρίφτη, τρίψτε το κρεμμυδάκι σας. Και όπως βλέπετε, το τρίβω και δεν το βάζω πού? Στο blender. Στο blender δεν βάζουμε ποτέ με ποτέ το κρεμμύδι. Καλύτερα να μην το βάλετε παρά να το βάλετε στο blender. Με το τρίψετε καλά. Πάρτε πετσέτα. Πάρτε ένα μπολάκι. Στύψτε πολύ καλά. Και όλο αυτό το ζουμί από το κρεμμύδι δεν το χρειαζόμαστε, είναι αυτό που ουσιαστικά θα καταστρέψει τα κεφτεδάκια μας. Οπότε παίρνουμε μόνο το κρεμμύδι και το ρίχνουμε μέσα στο κιμά. Ωραίο! Είναι πάρα πολύ cool κόλπο αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε μετά και τρίβουμε μέσα μία σκελίδα σκόρδο. Τέλεια. Πάει και το σκόρδο μέσα. Μετά παίρνουμε ψωμί του τόστ, θέλουμε 4 φέτες. Και γιατί παίρνω ψωμί του τόστ? Γιατί το ψωμί του τόστ έχει μέσα ζαχαρίτσα. Κρυφή ζαχαρίτσα, αλλά μας αρέσει γιατί θα δώσει πιο ωραίο καραμελένιο χρώμα στα κεφτεδάκια μας και βέβαια θα δώσει αυτή τη γλυκύτητα που τελικά θέλουμε. Μπορείτε να το τρίψετε στον τρίφτη, αλλά γιατί να λερώνουμε άλλο ένα σκεύος όταν μπορούμε όλο αυτό να το ψιλοκόψουμε και με το μαχαίρι. Πάρτε το ψωμί, κόψτε το μικρά κομματάκια εδώ. Τέλεια. Και το ψωμί πάει και αυτό μέσα στο κιμά. Ένα αυγό. Μέσα. Θυμαράκι και κεφτεδάκια χωρίς δυόσμο δεν γίνεται να κάνετε. Άμα κάνετε κεφτεδάκια και δεν βάλετε δυόσμο, είναι σαν να μην κάνετε κεφτεδάκια. Μπορείτε να βάλετε και μαϊντανό μπόλικο, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Θα βάλουμε δυόσμο και θα βάλουμε αρκετό. Ο μαϊντανός το μόνο που δίνει είναι χρώμα στα κεφτεδάκια, ενώ ο δυόσμος δίνει την πραγματική γεύση. Οπότε ψιλοκόψτε εδώ. Και το συστατικό κλειδί για να φτιάξουμε κεφτεδάκια. Εδώ πέρα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και δεν πρέπει να είστε τσιγκούνιδες. Πρέπει να βάλουμε αρκετό αλάτι και πιπέρι. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε αλάτι και πιπέρι, μετά ό,τι και να κάνουμε, τα κεφτεδάκια μας δεν θα βγουν νόστιμα. Δεν διορθώνεται. Τα πλάθουμε σε μπαλάκια, τα ψήνουμε και δεν μπορούμε να βάλουμε αλάτι μέσα. Οπότε περίπου για αυτή τη συνταγή χρειαζόμαστε ένα κουταλάκι του γλυκού καλό αλάτι. Αυτό θα υπολογίζετε. Δηλαδή χρειαζόμαστε αλάτι. Ρίξτε αλατάκι. Αλατάκι. Και πιπέρι. Η γιαγιά μου βάζει και σόδα μέσα. Μισή κουταλιά του γλυκού σόδα, γιατί φουσκώνουν, λέει, τα μπιφτέκια πάρα πολύ. Όντως, φουσκώνουν, ισχύει. Και είναι καταπληκτικά τα κεφτεδάκια αν βάλετε σόδα εκείνη την ώρα. Αλλά άμα τα αφήσετε μία ώρα στην άκρη και δεν τα φάτε κατευθείαν μετά από τη φωτιά, δεν τρώγονται. Τρώγονται. Θα ακούει και η γιαγιά μου και θα με πάρει τηλέφωνο. Τρώγονται, απλά είναι κακά για το στομάχι. Φουσκώνει πάρα πολύ και εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν βάζω σόδα. Αλλά άμα τα φάτε κατευθείαν μπορείτε να βάλετε και λίγο σόδα για να φουσκώσουν. Λίγο όμως, όχι πολύ, γιατί αν βάλετε πολύ μετά θα έχει έντονη γεύση σόδα το κεφτεδάκι. Τώρα, ελαιόλαδο, θα ρίξουμε περίπου 2 κουταλιές σούπας λαδάκι. Εδώ, και ήρθε η αγαπημένη μας στιγμή. Η στιγμή που πλάθουμε τα κεφτεδάκια μας. Θέλω να αφήσετε λίγο χρόνο το ψωμί να δέσει με τα υπόλοιπα υλικά για να δώσει σώμα και να τραβήξει όλα τα ζουμιά που θα φεύγουν από τα κεφτεδάκια και ουσιαστικά το ψωμί, καθώς θα ρουφάει τα ζουμιά από τα κεφτεδάκια, τι θα γίνει? Το ψωμί θα γίνει και αυτό κιμάς. Γιατί είναι σαν σφουγγάρι, θα ρουφήξει όλη τη γεύση από το κιμά μας και θα γίνει καταπληκτικό. Και σε αυτό το σημείο, πολύ καλό θα ήταν, εφόσον έχετε χρόνο, να βάλετε όλο το μείγμα σας στο ψυγείο για τουλάχιστον 2-3 ώρες για να τραβήξει γεύση. Βέβαια, αν δεν έχουμε χρόνο, θα φτιάχνουμε εκείνη την ώρα κατευθείαν. Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε ένα φαγητό και πρέπει να το φτιάξουμε εκείνη την ώρα. Γι' αυτό το λόγο και η φωτιά μου εδώ πέρα. Οπότε, πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια, τα βουτάμε στο αλεύρι και όταν τελειώσουμε με όλα τα κεφτεδάκια μας, θα τα τηγανίσουμε μέσα στο λάδι. Και το τελευταίο μας, έτσι όπως είναι,
κουνήστε το ταψάκι, να πάει το αλεύρι παντού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έχει πολύ αλεύρι το κεφτεδάκι μας. Θέλουμε το παραπανίσιο αλεύρι να φύγει και μόλις φύγει, παπ, πάει μέσα στο τηγάνι. Φεύγει το παραπανίσιο αλεύρι, εδώ, και ουσιαστικά έτσι θα τηγανίσουμε όλα μας τα κεφτεδάκια. Και τα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα, κοιτάξτε τι ώρα που είναι. Τραγανά, ωραία, φανταστικά, σε αυτό το σημείο μπορείτε να αρχίσετε να τρώτε, αλλά πρέπει να αφήσετε μερικά γιατί πρέπει να συνοδεύσουμε με τη σάλτσα. Και έτσι όπως είναι τρώγονται, καταλαβαίνετε ότι είναι έτοιμα, είναι τραγανά, είναι πάρα πολύ ζουμερά από μέσα. Και έρχεται μπροστά η τηγανάρα για να ετοιμάσουμε μπαμ μπαμ τη σάλτσα μας. Λοιπόν, και η φωτιά μας, θέλουμε κρεμμύδι και σκόρδο. Ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι μας. Μία σκελίδα σκόρδο και ελαιόλαδο στο τηγάνι. Η όλη διαδικασία είναι πολύ γρήγορη για τη σάλτσα. Είναι μια πολύ γρήγορη σάλτσα που κάνουμε πάντα. Οπότε δεν θέλω να φοβηθείτε ότι έχει και άλλη διαδικασία. Ως τώρα έχουμε ξοδέψει 5 λεπτά, 10 για να φτιάξουμε τα κεφτεδάκια μας. Άντε άλλα 5-10 λεπτά για να γίνει όλο μας το φαγητό. Οπότε είναι ένα από τα γρήγορα φαγητά. Γιατί σε κάποιους φαντάζει έτσι πολύ δύσκολο το όλο κομμάτι κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα. Νομίζουν ότι είναι μια διαδικασία που θα πάρει μέρες για να γίνει. Όχι, σε μισή ωρίτσα το φαγητό μας είναι έτοιμο από το μηδέν. Οπότε πραγματικά μην το φοβάστε, κάντε το όπως πρέπει να το κάνετε και θα δείτε ότι στο τέλος θα γίνει και ένα από τα φαγητά που θα το φτιάχνετε για μπαμ μπαμ για να φάτε μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, κρεμμύδι σκόρδο. Μέσα στο τηγάνι ρίχνουμε τη ζαχαρίτσα μας, να σοτάρουμε εδώ πέρα, αλάτι πιπέρι. Τέλεια. Μέσα στη κεφτεδάκια μας έχουμε βάλει δυόσμο, μας αρέσει. Μπορούμε να ρίξουμε δυόσμο και έξω στη σάλτσα μας και βασιλικό που πηγαίνει, αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επίσης αυτό που πηγαίνει στη σάλτσα μας είναι η ρίγανη. Και ίσως τη ρίγανη να έχετε συνηθίσει περισσότερο σε κόκκινη σάλτσα με κεφτεδάκια, γιατί είναι το πιο συνηθισμένο μυρωδικό που χρησιμοποιούμε. Οπότε βάλτε λίγο ρίγανη και επειδή κάνουμε κεφτεδάκια, θα ρίξουμε λίγο κύμινο μέσα, να είναι πιο πολύτικο το φαγητό μας. Ένα στίκ κανέλας και ήρθε η ώρα για τον κύριο Πελτέ ντομάτας. Ο κύριος Πελτές ντομάτας θα δώσει σώμα στα κεφτεδάκια μας. Άμα δεν βάλουμε Πελτέ ντομάτα, στο τέλος θα βγει νερομπλούμ που λέμε η σάλτσα. Δεν θα είναι πολύ δεμένη. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να ρίξουμε τον Πελτέ, να σοτάρουμε εδώ πέρα καλά. Και τα κεφτεδάκια είναι ένα πιο καλοκαιρινό φαγητό για εμένα. Βέβαια τρώγεται και το χειμώνα. Οπότε άμα το κάνετε καλοκαίρι, θέλω να βάλετε φρέσκια ντομάτα, να τρίψετε ντομάτες. Άμα το κάνετε το χειμώνα, θα πάρετε μια κονσέρβα ντομάτες και θα ρίξετε μέσα. Εγώ χρησιμοποιώ φρέσκες ντομάτες σήμερα, οπότε θα ρίξω μέσα την ντοματούλα μου, θα ρίξω το νεράκι μου, εδώ, θα ανακατέψω, έβαλα και το αλάτι πέρι μου και ήρθε η ώρα να προσθέσω μέσα τα κεφτεδάκια μου. Ωλαλα! Εντάξει, είναι φανταστικό γιατί έχει τόσα πολλά αρωματικά μέσα. Έχουμε βάλει το δυόσμο μέσα στα κεφτεδάκια. Απ' έξω έχει τη ρίγανη, έχει το κύμινο. Και όλα αυτά κατά έναν περίεργο τρόπο δένουν τόσο φανταστικά μεταξύ τους. Και τώρα θα κλείσουμε με καπάκι το τηγάνι μας. Ή την κατσαρολίτσα μας. Εδώ. Σιγανή φωτιά για 10 περίπου λεπτάκια. Και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Θέλετε να σερβίρετε με ρύζι, θέλετε να σερβίρετε με πουρέ, θέλετε να σερβίρετε με τηγανιτές πατάτες. Εσείς αποφασίζετε, έχετε 5 δευτερόλεπτα μέχρι που να γυρίσω πίσω με τα έτοιμα κεφτεδάκια. Ό,τι αποφασίζετε εσείς θα κάνω. Αλλά θα σερβίρουμε με τηγανιτές πατάτες. Και τα κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι, παιδιά, όνειρο. Δεν υπάρχει. Μία μερίδα νομίζω είναι 6 κεφτεδάκια. Πόσα είναι, Μιχάλη? 7. Πόσα θα τρώγες εσύ? 8! Θα βάλω 8 λοιπόν, για σένα. Θα σου ρίξω και λίγο σαλτσούλα, κοίτα. Και εγώ αυτή τη συνταγή έχω συνηθίσει να την τρώω με τηγανιτές πατάτες. Οπότε ακριβώς αυτό θα κάνω. Μπόλικες πατάτες εδώ. Εσείς βέβαια μπορείτε να κάνετε και ριζάκι, μπορείτε να κάνετε ό,τι σας αρέσει. Λίγα μυρωδικά από πάνω. Έχω βάλει ρίγανη, οπότε ρίγανη πάλι θα ρίξω από πάνω. Λίγο ελαιόλαδο. Και φυσικά ή τρίβουμε φέτα από πάνω ή έχουμε συνοδευτικά τη φετούλα από δίπλα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το απόλυτο ελληνικό μεσογειακό φαγητό. Και ήρθε η στιγμή που πραγματικά με ζηλεύετε. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που θέλετε όλοι να φάτε τα δικά σας κεφτεδάκια, αλλά δεν έχετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή. Αλλά είδατε πως μόλις σε 20 λεπτάκια μπορείτε να τα φτιάξετε, άντε 30 μόνοι σας. Αυτό δεν το δαγκώνεις.
φετούλα και φτεδάκια και πατάτες είναι ο καταπληκτικός μεζές και για καλοκαίρι και για χειμώνα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο, μην ξεχνάτε να μας αγαπάτε και φυσικά να κάνετε share τη συνταγή και μην ξεχνάτε ένα τόσο τέλειο γεύμα να το συνοδεύσετε με μία παγωμένη Coca-Cola Zero.